Τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα για τα καταλήμματά μας. Όταν λέμε τα καταλήμματά μας, εννοώ τα μη κύρια καταλήμματα 12μηνης λειτουργίας, δηλαδή τα παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δεν είναι καλά τα νέα. Και ο λόγος που δεν είναι καλά τα νέα είναι ότι ενώ γνωρίζαμε ότι την πρώτη του μήνα θα ανοίξουμε, ξαφνικά αυτό, στις 30 του μήνα, ημέρα Σάββατο βράδυ, αυτό ανετράπει με ένα ΦΕΚ που ήρθε και μας εξαιρεί, επαναλαμβάνω, τα ενοικιαζόμενα, εξαιρεί τα ενοικιαζόμενα και αφήνει μόνο τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας. Το θεωρήσαμε ότι είναι άδικο και εκεί άρχισε ένας αγώνας, μήπως καταφέρουμε τελευταία στιγμή να αλλάξουμε αυτή την απόφαση. Μέχρι στιγμής, παρόλες μας τις προσπάθειες, είτε αυτά είχαν να κάνουν με πιέσεις μέσω email, με πιέσεις παραγόντων πολιτικών, με πιέσεις τηλεφωνημάτων στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Τουρισμού κλπ. Με την κινητοποίηση που κάναμε στην πλατεία Συντάγματος, και εδώ να σας ευχαριστήσω για τη συμπαράσταση που μας δώσατε με το να καλύψετε αυτή και να η φωνή μας να βγει προς τα πάνω στα κανάλια τα κεντρικά, δεν καταφέραμε μέχρι στιγμής, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να ανατρέψουμε αυτό το κλίμα και πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε στα μέλη μας ότι, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει όσοι έχετε καταλήμματα 12μηνης λειτουργίας με άδεια μη κύριων καταλήμματων, θα πρέπει να τα κλείσετε, διότι εδώ αρχίζει το άσχημο. Εάν υπάρξει έλεγχος, εκεί οι ποινές είναι πάρα πολύ βαριές. Δηλαδή, τρέμω και μόνο που θα σας αναφέρω. Οι ποινές είναι 5.000 επιτόπου. 5.000 από τον ΕΟΤ. Αυτόφορο, που σημαίνει ποινικό, με οτιδήποτε συμβαίνει αυτό, και 60 έως 90 μέρες κλειστό. Άρα, σε κλείνει. Θέλει λοιπόν προσοχή και θέλει ο καθένας πλέον να πάρει μια γενναία απόφαση. Γιατί λέω πρέπει να πάρει γενναία απόφαση? Διότι εμείς γνωρίζαμε ότι την 1η-6 είμαστε ανοιχτά. Έτσι λοιπόν, είχαμε κάνει κρατήσεις και μάλιστα οι κρατήσεις ήταν αρκετές και αυτές οι κρατήσεις συνεχίστηκαν και την Κυριακή και την Δευτέρα. Θα τολμήσω να πω ότι ήταν σε ένα ποσοστό γύρω στο 80%, δηλαδή θα φτάναμε. Όλο το παιχνίδι παίζεται για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Άρα πιστεύω ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα είχαμε πλησιάσει και το 100% για το ναύπλιο. Είμαστε προσφυλής προορισμός, είμαστε λίγα τα δωμάτια, έτσι. Αυτό είναι ένα στοιχείο που έχουμε πολύ καλές πληρότητες, έτσι. Είναι ένα στοιχείο, λίγα δωμάτια, άρα έτσι. Συν ένα άλλο ποσοστό που θα δώσω, από τις 3.000 κλίνες, οι 600 με 700 ανήκουν στα ξενοδοχεία και οι υπόλοιπες ανήκουν στα μη κυρία καταλήμματα, δηλαδή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στις 1.500 με 2.000 κλίνες που πρέπει να ακυρωθούν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε αυτές είναι οι κρατήσεις μέσω τηλεφωνημάτων, είτε ακόμα πιο δύσκολα μέσα από τις πλατφόρμες της Booking, της Expedia κλπ. Είναι μια διαδικασία δικιά μας, η οποία δεν έχει να κάνει ότι πουλήσαμε μια καραμέλα και τελειώσαμε. Εμείς στην κράτηση ακολουθείτε μια ολόκληρη διαδικασία, είτε μέσα από τις πλατφόρμες, είτε μέσα από την τηλεφωνική, όπου υπάρχουν οι προκαταβολές, ή μια ολόκληρη διαδικασία. Και αυτή τη διαδικασία πρέπει λοιπόν να την ακολουθήσουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να πάρουμε έναν πελάτη, και βεβαίως ο πελάτης ο οποίος έχει προγραμματίσει να έρθει στο ναύπλιο, και βεβαίως θα εκνευριστεί, και βεβαίως θα μας τα πει χήμα, και εκεί πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Ως αντιπρόταση, θα μείνουν στο ναύπλιο ανοιχτά όσα έχουν άδεια ξενοδοχείου. Και εκεί θα ήθελα να αναφέρω αν μου επιτρέπετε να πω ποια καταλήμματα θα μείνουν, ούτως ώστε οι συνάδελφοι να έχουν εναλλακτικές λύσεις πρότασης. Άρα, τα ξενοδοχεία που θα μείνουν θα είναι το Έλενα, θα είναι το Ντεβές Hotel, θα είναι το Byron, θα είναι το Victoria,
θα είναι το αμιμόνι, θα είναι το αέτομα, θα είναι καταλήματα με άδεια ξενοδοχείου. Το, δεν ξέρω και ποια, αλλά αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν μου έρχονται όλα. Δεν υπάρχει, όχι, αλλά πιστεύω μέσα από τις πλατφόρμες θα μπορέσει ο κόσμος να δει ποια είναι με άδεια ξενοδοχείου και να δώσει αυτή την αντιπρόταση, να απορροφήσουμε λίγο τον κραδασμό, γιατί κακά τα ψέματα. Στο παραπέντε θα πρέπει να πούμε στους ανθρώπους που μας έχουν κλείσει εδώ και μία εβδομάδα, 10 μέρες, 20 μέρες, σας ακυρώνουμε κύριοι. Και δεν ξέρουμε τι συνέπειες μπορούμε να έχουμε και γι' αυτό. Κύριε Μιχόπουλε, εσείς μέχρι τώρα περιμένετε να χτυπήσει το τηλέφωνο μετά την κορονοϊό εποχή για να κάνετε μία κράτηση και φαντάζομαι η ευχαρίστηση που παίρνατε, δεδομένου ότι ξεκινάει πλέον και η περίοδος να πάρετε κι εσείς κάποια χρήματα που έχετε δοκιμαστεί 2,5 μήνες. Άρα λοιπόν τώρα το να παίρνετε, να ακυρώνετε, είναι πόνος ψυχής για έναν επαγγελματία, έτσι δεν είναι? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευαίσθητη ερώτηση που μου κάνεις. Γιατί για 2 μήνες υποφέραμε με το που χτύπαγε το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χτύπαγε, και ενώ παλιά ξέραμε ότι ένα τηλέφωνο σημαίνει μια κράτηση, για 2 μήνες χτύπαγε το τηλέφωνο και ήταν ακύρωση. Τις τελευταίες 20 μέρες αυτό άρχισε να αλλάζει, ο ήχος του τηλεφώνου άρχισε να αλλάζει και ήταν χαρούμενος. Παίρναμε κρατήσεις. Αυτό σημαίνει ότι άρχισε σιγά σιγά η ψυχολογία μας να αλλάζει. Η ψυχολογία είναι ίσως η κινητήριος δύναμης για να πάρει η οικονομία μας μπροστά. Όντως, και σε ευχαριστώ και πάλι για αυτή την ερώτηση που μου έκανες. Τώρα θέλω να σας πω το εξής. Ποιος είναι ο λόγος που λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι θα ανοίξουν, ας πούμε, τα καταλήματα που έχουν άδεια ξενοδοχείου και όχι τα καταλήματα που δεν έχουν, που είναι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια? Ποιο είναι αιτιολογικό, το σκεπτικό, ας το πούμε. Το σκεπτικό έχει να κάνει με τον COVID-19, δηλαδή να μην υπάρξει συνωστισμός. Και εκεί λέω τούτο σαν επιχείρημα. Εμείς είμαστε πολύ μικρές μονάδες. Υπάρχουν μονάδες με 3 δωμάτια, με 4 δωμάτια, με 5, με 6. Κατά πλειοψηφία στο Ναύπλιο, γύρω στις 100-120 επιχειρήσεις έχουν τόσο λίγο αριθμό κλινών. Άρα, όλος ο αριθμός των δωματίων δεν δηλώνει συνωστισμό. Συνωστισμός γίνεται σε πάνω από 20-30 δωμάτια κλπ. Συν ότι ανακοινώθηκαν τα πρωτόκολλα. Είναι πάρα πολύ εύκολο σε εμάς τα μικρά καταλήματα να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα πρωτόκολλα, μα πάρα πολύ εύκολο, διότι δεν απαιτούνται όλες αυτές οι μεγάλες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα μεγάλα καταλήματα και την υποχρεωτικότητα που έχουν όλα αυτά τα μεγάλα καταλήματα. Άρα, είναι πάρα πολύ εύκολο να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα και να δώσουμε στον κόσμο τη σοβαρότητα και την εγκυρότητα και την ασφάλεια που θα παίξει από εδώ και πέρα καθοριστικό ρόλο για τη συνέχεια των επιχειρήσεών μας. Εγώ καταλαβαίνω ότι για μια ακόμα φορά στηρίζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι πιο μικρές επιχειρήσεις αφήνονται στη μοίρα τους. Φαίνεται στο βάθος ότι αυτό είναι... Φαίνεται στο βάθος ότι αυτό παίζει. Δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά δεν έχω και κάτι άλλο να πω. Δεν θέλω κάτι άλλο να πω. Δεν θέλω να μπω σε μια σημοσιολογία. Τι άλλο να πω. Είμαστε... Πότε θα ανοίξετε τελικά? Το ΦΕΚ που έχει βγει μας λέει για τις 8 του μήνα. Αλλά θα υπάρξει, φοβάμαι, είμαι σίγουρος δηλαδή, και άλλο ΦΕΚ που στο τελικά θα μας πάει για τις 15. Άρα, εκτιμώ ότι θα ανοίξουμε από τις 16 Ιούνιου και μετά. Με το καλό. Και μιλάω πάντα για τα καταλήματα 12μηνης λειτουργίας, μη κύρια καταλήματα και όχι τα εποχικά, τα οποία από την αρχή ξέραμε ότι θα είναι στις 16 του μήνα. Εμείς ξέραμε ότι θα ανοίξουμε στην 1η του μήνα. Δυστυχώς, είμαστε αναγκασμένοι να... ακυρώσουμε, δυστυχώς. Με λίγα λόγια, να διώξετε τον κόσμο από τον Ναύπλιο. Δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ.